Βασίλη, πόσο αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα το αποτέλεσμα? Γιατί από ό,τι είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πιέσατε, αν και ευνηδιαστήκατε στο πρώτο 20 λεπτό και βρεθήκατε πίσω στο σκορ με 2-0. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα παίξαν στο γήπεδο οι δύο καλύτερες ομάδες του ομίλου. Που έτσι νομίζω εγώ, έτσι. Ευτύχησε η ιδέα να προηγηθεί 2-0. Πολύ νωρίς, ήταν δύσκολο να αντιδράσουμε. Μπήκαμε στο παιχνίδι, πιέσαμε. Εντάξει, ήταν πιο τυχεροί τα παιδιά, πήραν το αποτέλεσμα. Εμείς συνεχίζουμε, γιατί είναι δύσκολος ο όμιλος και όλες οι ομάδες είναι μαζί. Δεν έχει ξεφύγει καμία. Πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσουμε κι εμείς και η ιδέα μέχρι το τέλος. Είδαμε μια καθαρά επιθετική ομάδα. Ήρθατε εδώ με 0 παθητικό, δεχτήκατε 2 γκολ. Πώς βλέπεις τον όμιλο, πώς βλέπεις αυτό το πρωτάθλημα και σίγουρα αυτό το έβγα της ομάδας των ψαχνών σε περιφερειακό επίπεδο? Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε με φιλοδοξίες φέτος. Μπήκε ένας φοβερός άνθρωπος στη Προεδρία, ο κύριος Στούπας, με φοβερό προπονητή και team. Δεν το κρύβουμε ότι ξεκινήσαμε για πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα παίξαμε, δεν μπορεί να κερδίζει και συνέχεια. Έτσι, παίξαμε σε έναν αντίπαλο πολύ δυνατό, δεν πιστεύω να περάσει ομάδα από εδώ μέσα. Και εντάξει, χάσαμε. Τι να πούμε τώρα. Τι βλέπει για το μέλλον, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για την ομάδα σου? Πάτε για ένα καλό πλασάρισμα, πάτε να γνωρίσετε την κατηγορία και ό,τι γίνει συνέχεια? Πάμε πάνω απ' όλα να είμαστε μέσα στην τριάδα. Το πρωτάθλημα είναι αμφίρροπο. Πολύ δύσκολο. Και η Θήβα που έχει μείνει πίσω, θα δείτε ότι θα ανέβει. Από προσωπικό μου επίπεδο, να έχουμε υγεία, εγώ και όλα τα παιδιά και τη Μηδέα και αυτά, και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα καλό και να διεκδικήσουμε όλες μαζί. Γιατί είναι πολλές οι ομάδες που θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα, την κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο πρωτάθλημα της τέταρτης εθνικής, να δούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής. Πανελευσινιακός Παναφυπιακός 1-2. Κρανίτη Δίλεση 1-1. Ένωση Μηδέας Ηρακλής Ψαχνών 2-1. Ατρόμητος Χιλιομοδίου Βρασιές 3-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρο Ολυμπιακός Λουτρακίου 0-0. Θήβα Αστέρας Μαγούλας 1-1. Χαλκίδα Πελοπασκιάτου 0-3 ανεφαγόνος. Και Λουκής Ιαπόρος 1-0. Στη βαθμολογία, Ολυμπιακός Λουτρακίου Δίλεση έχουν από 10 βαθμούς. Ηρακλής Ψαχνών, Παναφυπιακός Ένωση Μηδέας από 9. Ο Πελοπασκιάτου 8. 7 βαθμούς έχουν ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου και το Κρανίδι. Στους 6 τα Λουκίσια. Αστέρας Μαγούλας 5. Θήβα 3 βαθμούς. Έναν βαθμό έχουν οι Βρασιές, ο Πόρος και ο Ηρακλής Ξυλοκάστρο. Ενώ χωρίς βαθμό είναι ο Πανελευσινιακός και η Χαλκίδα που δεν συμμετέχει στο πρωτάθλημα. Παραμένουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου και θα περάσουμε σε τοπικό επίπεδο τώρα, όπου ο Αστέρας Δρεπανιακός και η Ερμιόνη από τον πρώτο όμιλο και ο Εθνικός Τολού με την Κοιλάδα από τον δεύτερο οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος στην πρώτη κατηγορία της Αργολίδας. Στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Αργολίδας, στον πρώτο όμιλο, την πέμπτη αγωνιστική, είχαμε τα αποτελέσματα. Παμετοχικός Πανιώνιος 2-2, Αργέας Λιγκεύς Λιουρκίας 3-1, Πρωτοχιλιακός Παμιδιατικός 2-1, Αστέρας Δρεπανιακός Κεραυνός Ηρίων 2-1, Αργοναύτης Πέτσες 1-0 και ΠΑΟ Κουτσοποδίου Ερμής Ερμιώνης 0-2. Στην βαθμολογία, η Ερμιόνη και ο Αστέρας Δρεπανιακός έχουν 13 βαθμούς και ακολουθούν Αργοναύτης, Παμιδεατικός και Πορτοχιλιακός από 10, Παμιτοχικός 8, Αργέας 6, Σπέτσες Πανιόνιος από 4 βαθμούς, στους 3 βαθμούς ο Κεραυνός Ηρίων και ο Λιγκεύς Λυρκίας και στην τελευταία θέση ο ΠΑΟ Κουτσοποδίου με 1 βαθμό. Στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Αργολίδας, στον δεύτερο όμιλο, τώρα πέμπτη αγωνιστική και εδώ Ερμής Κυβερίου Ασκληπιός 5-0. Κοιλάδα Διοβουνιώτης 5-0, Ίδρα Μίδας 1-2, Ασίνη Εθνικός Τολού 1-3, ΑΕΚ Άργους Τριζινιακός 1-1 και Ποσειδώνας Διδήμων Δόξα Αγίου Ανδριανού 3-1. Στη βαθμολογία, Κορονίδα Κοιλάδα και Εθνικός Τολού μοιράζονται την πρώτη θέση, έχουν από 15 βαθμούς και ακολουθούν Ερμής Κυβερίου Ποσειδώνας Διδήμων από 12, ΑΕΚ Άργους 8, Τριζινιακός Ασίνη από 7 βαθμούς, Δόξα Αγίου Ανδριανού 4, Μίδας 4, Διοβουνιώτης 3 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις η Ίδρα και ο Ασκληπιός χωρίς βαθμό. Στη Β' κατηγορία, πρώτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική, Φίνικας Τσέλο 4-0, Τοξότης Δόξα Αδαμίου Ανεβλήθη, Ποσειδώνας Πόρους Άρωνας 0-4, Νίκη Αρκάδιος 2-2, Δίμενα Παλαμίδης 6-1, Αριστείωνας Λευκάκια 2-0 στη βαθμολογία. Δίμενα και Αριστείωνας έχουν από 6 βαθμούς. Ακολουθούν ο Φίνικας με 4. Ο Σάρωνας, τα Λευκάκια και το Τσέλο επίσης με τον Ποσειδώνα Πόρο έχουν από 3 βαθμούς.
Στον έναν βαθμό είναι ο Άρης Νεουροϊνού, η Νίκη και ο Αρκάδιος, χωρίς βαθμό ο Τοξότης, η Δόξα Αδαμίου και ο Παλαμίδης. Στον δεύτερο όμιλο τα αποτελέσματα είναι Θησέας Θερμισία 1-3, Μέθανα Μηδέα 6-0 και Ανηφή Αθλητικός Όμιλος Νέας Κύου 1-1. Στην βαθμολογία τα Μέθανα και η Αμυγδαλίτσα έχουν 6 βαθμούς, Αριστέας Αθλητικός Όμιλος Νέας Κύου από 4. Στους 3 βαθμούς είναι η Μίλη, η Θερμισία και η Αριζόνα. Έναν βαθμό έχει το Ανηφή και το Πλατανίτη, χωρίς βαθμό ο Πρίτος, ο Φίδωνας, ο Θησέας και η Μηδέα. Στον τρίτο όμιλο, Μυκηναϊκός Μπόρσα 1-6, Ατρόμητος Γυμνό 2-1, Θύελλα Λιμνών Απόλλωνας Άργους 2-1, Αχλαδόκαμπος Κοινοχώρη 2-8, Αχιλλέας Φιχτίων Προσύμνη 1-2 και Ολυμπιακός Άργους Ηρακλής Καρδιάς 3-1. Στην βαθμολογία, Μπόρσα, Ατρόμητος και Θύελλα Λιμνών από 6 βαθμούς, Ολυμπιακός Άργους Προσύμνη 4, Ερασίνος Χινοχώρη 3, έναν βαθμό έχει ο Απόλλωνας Άργους και ο Μυκηναϊκός, χωρίς βαθμό ο Αχιλλέας Φιχτίων, ο Ηρακλής Καρδιάς, το Γυμνό και ο Αχλαδόκαμπος. Τώρα να γυρίσουμε σελίδα στην αθλητική μας εκπομπή και να περάσουμε στο handball και στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας, όπου ο Διομήδης στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής κατέκτησε επιτέλους τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα, επικρατώντας το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Άργους των εκπαιδευτηρίων Δούκα με 21-19. Τα αποτελέσματα τώρα στο handball, την τέταρτη αγωνιστική, είχαμε Φίλιππος Βέρειας ΑΕΚ 29-25, Κιλκής Ζαφυράκης Νάουσας 31-25, Κίδωνας Χανίων Θερμαϊκός 29-34, Διομήδης Δούκα 21-19, Βρυλίσια ΠΑΟΚ 28-29 και Αεροπός Έδεσας Πανελλήνιος 21-20. Στη βαθμολογία Ζαφυράκης Νάουσας και ο Αεροπός Έδεσας έχουν 6 βαθμούς, στους 5 ο Θερμαϊκός, στους 4 ο ΠΑΟΚ, ο Φίλιππος της Βέρειας και το Κιλκής, στους 3 οι σχολές Δούκα, τα Βρυλίσια και ο Διομήδης Άργους, η ΑΕΚ στους 2 βαθμούς, ο Πανελλήνιος με τον Κίδωνα Χανίων στον 1 βαθμό. Συνέχεια στην αθλητική μας εκπομπή, να περάσουμε τώρα στο μπάσκετ και στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, όπου εκεί ο εκπρόσωπος της Αργολίδας για πρώτη φορά στην ιστορία του μετέχει σε αυτό το πρωτάθλημα των μεγάλων, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε. Με το Δεξί λοιπόν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής κατηγορίας η ΑΕΚ Άργους, παίρνοντας το ροζ φιλοαγώνα, επικρατώντας εκτός έδρας του Μαντουλίδη με 61-56. Οι κυτρινόμαυροι, αν και έχαναν με 15 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους εικόνα και με καλή και σωστή άμυνα ανέτρεψαν το σκορ και κατάφεραν να επικρατήσουν εκτός έδρας 61-56, όπως είπαμε, των σχολών Μαντουλίδη, στην πρεμιέρα ενός πρωταθλήματος που αναμένεται να είναι συγκλονιστικό, καθώς την πρώτη αγωνιστική έσπασαν έδρες και έγιναν αρκετά ωραία παιχνίδια. Τα αποτελέσματα τώρα στην πρεμιέρα του μπάσκετ στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Μαντουλίδης ΑΕΚ Άργος 56-61, Απόλλωνας Πάτρας Πανελλήνιος 80-84, Πιερικός Αρχέλαος Δούκας 92-77, Μέγας Αλέξανδρος Λαύριο 72-78, Αναγέννηση Φλόγα Κομωτινή 54-63, Μπεντ Πανερυθραϊκός 71-58, Κεραυνός Αιγείου Απόλλωνας Καλαμαριάς 64-76, Αγία Παρασκευή Σεβόσμου 61-81. Στην βαθμολογία 2 βαθμούς έχουν ο Έαντας Ευόσμου, ο Πιερικός Αρχέλαος, η ΜΕΝ, το Απόλλωνας Καλαμαριάς, η Κομωτινή, το Λαύριο, η ΑΕΚ Άργους και ο Πανελλησνιακός. Και στον 1 βαθμό είναι ο Απόλλωνας Πάτρας, ο Μαντουλίδης, ο Μέγας Αλέξανδρος, η Αναγέννηση Φλόγα, ο Κεραυνός Αιγείου, ο Πανερυθραϊκός, ο Δούκας και η Αγία Παρασκευή. Και λίγο πριν τελειώσουμε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία μέσα από την DR τηλεόραση σε αυτή την αθλητική εκπομπή, που ευελπιστούμε να σας άφησε καλές εντυπώσεις και όποια λάθη σίγουρα αισιοδοξούμε ότι στη συνέχεια θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι.